Μπορείς να μην ξεκινάς μόνη σου. Δεν μπορώ, έχω πάρα πολλή δουλειά, πότε θα προλάβω να κάνω όλα αυτά. Μα πρέπει να κάνω μια εισαγωγή. Σε όλες τις σοβαρές εκπομπές γίνεται μια εισαγωγή. Κάνε εσύ μια εισαγωγή και εγώ θα ψιλοκόβω. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Καλεσμένη μου, μια γυναίκα που έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πορεία στην υποκριτική. Μια γυναίκα την οποία θαυμάζω και μάλιστα συμμετείχα σε μια ταινία της, την Κληρονόμο, λέγοντας τη φοβερή ατάκα. Τι θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα? Τα φλούδια. Να φύγει η αψάδα να πούμε. Λοιπόν, λέγοντας την φοβερή ατάκα στην ταινία «Η Κληρονόμος» που πας μωρή κομμότρια. Εντελώς άστο, πας μωρή κομμότρια! Χαίρομαι μου που το θυμάσαι ακόμα, έχει γράψει μέσα σου. Μια γυναίκα η οποία όποτε τη βλέπω πραγματικά ψαρώνω, κοντά μας είναι η Σμαράγδα Καρύδη. Ευχαριστούμε Στέλιο. Ξεκινάμε? Ναι, ναι. Τι κάνεις αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο, εκτός από το να κόβω κρεμμύδια, κάνω μια παράσταση, το Σιρανό ντε Μπερζεράκ στο Θέατρο Πάνθεον. Τι άλλο κάνεις? Κάνω το καινούριο σύριαλ του Γιώργου του Καπουτζίδη, Εθνική Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Αντώνη Αγγελόπουλου, που θα έχετε... Μπράβο. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε, Στέλιο. Ο Στέλιος χειροκροτάει αρκεί να το κάνει μέσα στο 8ωρο του, να ξέρεις. Ωραία. Το 8ωρο δεν είναι. Σε πόση ώρα τελειώνει? Να τα πω γρήγορα. Σου δίνω 100.000 ευρώ αύριο. Όχι, σήμερα μου δώσεις. Θα δώσω σήμερα. Ωραία. Τα παρατάς όλα. Νομίζω ότι με 100.000 ευρώ εσύ θα μου λύσεις το πρόβλημα. Πόσα θες? 150.000 ευρώ. Για πήγαινε παραπάνω. 200.000 ευρώ, τα παρατάς όλα. Και τι κάνεις, αν τα παρατήσεις? Δεν τα παρατάω όμως. Δεν τα παρατάς με τίποτα. Ξέρεις γιατί δεν τα παρατάω? Γιατί δεν το κάνω για τα λεφτά. Είναι πιο μεγάλο ψώνι από το να πάρω μόνο 200 χιλιάρικα. Κόκκινο ή μπλε? Κόκκινο. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Μουγιούρης ή μπουρδούμι? Μουμούρης. Θα έπαιζες ποτέ γυμνή? Γυμνή, ολόγυμνη, όχι. Θα ξύριζες το κεφάλι σου? Μπορεί. Έχεις ποτέ... Έχεις ποτέ... Μίλα μου. Έχεις ποτέ χαστουκίσει άντρα? Όχι. Έχεις φύγει ποτέ από μαγαζί χωρίς να πληρώσεις τσαμπατζιλίκι, πιστόλα? Τότε που ήμασταν στο γυμνάσιο, ναι. Το έχουμε κάνει αυτό με τους φίλους μου και συμμαθητές μου, σε ουζερί. Έχεις πάει ποτέ στην Πιτζάδικο? Ναι, μια φορά. Και, πήρες χορό? Όχι, δεν πήρα, αλλά πήρα τη δίκη. Την τελευταία φορά που ξενέρωσες από συνέντευξη? Τελευταία φορά που ξενέρωσες, ξέρεις τι, πια αποφεύγω να μπλέκω. Ωχ, άκου τώρα, λέω, αποφεύγω να μπλέκω και κάνω αυτή τη δουλειά. Σε πράγματα που μπορεί να με ξενερώσουν, κατάλαβες, έχω πια μάθει. Τι έχεις μάθει, με το δύσκολο τώρα. Αχ, Παναγία μου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σμαράγδα. Αυτό ήταν, ναι, θέλω να κόψω κι άλλα. Δεν είναι και γιόρταση. Έτσι, ωραία. Έτσι είναι το. Έμεινε εσύ ικανοποιημένο από αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι είναι το γκατσάνι, σου κάνει λίγο κούκου και μετά τελειώνει. Θα ήθελα τώρα. Δεν θέλω να κάνει σκουπίδια. Πες μου. Σμαράγδα Καρύδη, ποιον προκαλείς. Φτάνει ρε παιδιά, έλα, ρε παιδιά, τέλειο, δεν σχόλασες ακόμα. Ποιον προκαλείς για το επόμενο Ούγκα Challenge? Λοιπόν, θέλω να προκαλέσω. Τον Κώστα τον Κόκλα. Να σου κάνει μανικιούρ. Πραγματικά, αυτό το βλέμμα που βλέπετε είναι το βλέμμα της μητέρας μου όταν θα δει τον Κώστα Κόκλα να μου κάνει μανικιούρ στο επόμενο Ούγκα Challenge. Κόκκινα τα νύχια, παρακαλώ. Α, έχεις και τέτοια... Το ακούσατε.